Πολύς λόγος έγινε και στην Επιτροπή αλλά και σήμερα εδώ για τη σχέση των δύο χωρών Ελλάδας-Σερβίας που ως γνωστό αυτές δυνάμωσαν την περίοδο που το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη χώρα σκορπίζοντας το θάνατο. Βεβαίως ως ΚΚΕ είμαστε υπέρ των αμοιβαίων και επιφερών σχέσεων των δύο λαών. Οι διακρατικές συμφωνίες για επιμέρους ζητήματα συμβάλλουν σε αυτό. Όμως οι σχέσεις των δύο χωρών γενικά δεν συμπίπτουν με τις σχέσεις των δύο λαών. Η σχέση που επιδιώκεται να αναπτυχθεί από τις αστικές τάξεις είναι στα πλαίσια των έντονων ανταγωνισμών που αναπτύσσονται στην περιοχή και τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ να σύρουν στο άρμα τους τη Σερβία να αποκοπεί από την επιρροή της Ρωσίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας ως σημειοφόροι προωθούν τους συμπεριληπτικούς σχεδιασμούς στην περιοχή με τις τιμερείς, τις διμερείς και διάφορες άλλες επαφές. Ενισχύουν τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις. Είπε ο Υπουργός στην Επιτροπή ότι εν όψη της ενσωμάτωσης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούμε ένα μεγάλο φάσμα συνεργασιών. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνάμεις σταθερότητας και ασφάλειας. Η πορεία μέχρι τώρα το αποδεικνύει. Και βέβαια υπάρχει το παράδειγμα της Σερβίας που για αυτήν σήμερα συζητούμε. Η προκλητικότητα της Τουρκίας σε ίσες αποστάσεις στην αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας πείθηκε τους πιο ευρωλάγνους και τους πιο νατολάγνους ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την σταθερότητα και την ασφάλεια. Η πρόσδεση της Σερβίας, όπως και κάθε χώρας στους υπηρεαλιστικούς οργανισμούς, δεινά θα φέρει και φέρνει στους λαούς, που πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια. Βεβαίως, η παρούσα σύμβαση έχει άλλο χαρακτήρα. Με την κύρωσή της αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναγνώρισης των αδειών οδήγησης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι μετανάστες εργαζόμενοι και των Σέρβων στη χώρα μας και των Ελλήνων. Υπόθηκε βέβαια στην Επιτροπή για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Αυτό αφορά συνολικά το λαό που κατοικεί στη χώρα μας αλλά και στη χώρα της γείτονα, τη γείτονα χώρα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή. Όμως, ωστόσο, ακόμα δεν έχει έρθει το σχέδιο νόμου. Ο Υπουργός είπε ότι εντός των επόμενων ημερών ή μηνών θα έρθει το σχέδιο νόμου και θα συζητηθεί στην Επιτροπή. Μηνών. Για την οδική ασφάλεια. Μηνών. Βέβαια, μια πλευρά η οποία είπα και στην Επιτροπή και δεν απάντησε ο Υπουργός στην Επιτροπή, αποφεύγεται συνολικά από την κυβέρνηση τους Υπουργούς να συζητήσουν το θέμα, είναι οι οδικές μεταφορές. Συνολικά το τι καθεστώς εργασίας υπάρχουν των εργαζομένων σε αυτές που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους που είναι πολλές ώρες στο τιμόνι και βέβαια προκαλούν πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα στους δρόμους. Και βλέπουμε καθημερινά, θρυνούμε τέτοια θύματα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν πιάνεται γιατί αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, όμως ωστόσο έχετε μεγάλη ευθύνη που δεν το αγγίζετε. Παρόλο που υπάρχουν κανονισμοί, αυτοί δεν τηρούνται, δεν ελέγχονται τις υπηρεσίες που πρέπει να ελέγχουν αν πράγματι πληρούνται όλα τα ωράρια των εργαζομένων και όλα αυτά προκειμένου να αποφεύγονται τροχαία εγκλήματα. Συμφωνούμε με την κύρωση της συμφωνίας για τις άδειες οδήγησης, την αναγνώριση των αδειών οδήγησης Ελλάδας και Σερβίας και ψηφίζουμε ναι.